στον τουρισμό στοχεύει και αυτή τη χρονιά η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με επισκέπτες από την Ευρώπη, Γάλλους, Δανούς, Γερμανούς αλλά και από τη Σκανδιναβία. Σκοπός της περιφέρειας, οι τουρίστες μέσω προγραμμάτων να επισκεφτούν πέρα από τα δύο πανέμορφα νησιά της περιφέρειας και τις τριγύρω περιοχές. Σε αυτό το πλαίσιο, τουρίστες Σουηδοί βρέθηκαν στην Ξάνθη, όπου επισκέφτηκαν τόσο τα στενά του Νέστου όσο και την παλιά πόλη της Ξάνθης. Η περιφέρεια, στοχευμένα, ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Παυλίδης, έχει αναδείξει τον τουρισμό ως άξονα της ανάπτυξης. Τα Βαλκάνια είναι κυρίαρχος στόχος, να έχουμε μια πολύ καλή αναγνωρισιμότητα και να επεκτείνουμε τα ήδη καλά νούμερα τα οποία έχουμε για φέτος. Αλλά παράλληλα, δεν αφήνουμε τη Βόρεια και τη Δυτική Ευρώπη. Στα πλαίσια αυτά, προσπαθούμε τουρίστες, επισκέπτες, αλλοδαπούς που έρχονται στην περιοχή, κυρίαρχα στη Θάσο. Μέχρι σήμερα, αλλά προσπαθούμε να τους συντάξουμε και σε προγράμματα να βγουν έξω από τη Θάσο, γιατί θεωρούμε ότι η περιοχή μπορεί να αναδειχθεί, να υπάρχει μια μεγαλύτερη επισκεψιμότητα το επόμενο διάστημα. Έτσι, το προηγούμενο διάστημα είχαμε Γερμανούς, Βέλγους, Ισπανούς, Ολλανδούς στην οροσειρά της Ροδόπης από Βόλακα μέχρι Σταυρούπολη, και αυτή την περίοδο έχουμε και επισκέπτες Σκανδιναβούς, Σουηδούς συγκεκριμένα, οι οποίοι περιηγούνται στα στενά του Νέστου, κάνουν διάφορες δραστηριότητες όπως κανό και ράφτινγκ, αλλά και θα περάσουν και από την παλιά πόλη της Ξάνθης. Είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτές οι επισκέψεις δίνουν μια πρόσθετη αναγνωρισιμότητα και στο κοντινό μας μέλλον πιστεύουμε ότι θα μπορούμε να έχουμε και διανυκτερεύσεις από σκανδιναβικές χώρες και στο υπηρετικό κομμάτι. Είναι δεδομένο από φέτος ότι την επόμενη χρονιά θα υπάρχουν πλήρη προγράμματα με Τσέχους, Πολωνούς αλλά και Γερμανούς σε ικανοποιητικούς αριθμούς και στο υπηρετικό κομμάτι πέρα από τη Θάσο. Επομένως, η προσπάθεια που υπάρχει από πλευράς περιφέρειας είναι τα έσοδα τα οποία μπορούν να προκύψουν από τον τουρισμό να απλωθούν σε ολόκληρη την περιφέρεια και όχι μόνο σε συγκεκριμένα ήδη τουριστικά μέρη, έτσι. Έτσι ακριβώς, και προσπαθούμε να διευρύνουμε και το τουριστικό μας προϊόν. Είναι δεδομένο ότι η Θάσος αποτέλεσε για πολλές δεκαετίες ένα προορισμό για ξένους αλλοδαπούς Βόρεια και Δυτική Ευρώπη. Θέλουμε αυτά τα νούμερα και με κράχτη, αν το θέλετε, τη Θάσο, να μπορέσουμε να τα μεγαλώσουμε, αλλά και να δείξουμε ότι και το υπηρετικό κομμάτι έχει τις προϋποθέσεις που μπορούν να κάνουν έναν αλλοδαπό επισκέπτη από τη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη να περάσει καλά, και αυτό φαίνεται ότι το επιτυγχάνουμε σιγά σιγά. Κλείνοντας, διαβεβαίωση της περιφέρειας είναι ότι την ερχόμενη χρονιά θα υπάρχουν πλήρη τουριστικά προγράμματα σε ικανοποιητικούς ρυθμούς για όλες τις πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.